τρεις άντρες και εμείς στο τραπεζάκι είμαστε τρεις γυναίκες και ακούμε τους άντρες να λένε εντάξει, το μικρόφωνο. Και ακούμε τους άντρες να λένε έτσι λίγο υποτιμητικά πόσα είδη γυναικείου στήθους υπάρχουν. Και καταλήξαμε ότι υπάρχουν τρία είδη γυναικείου στήθους. Το πρώτο είδος είναι το γυναικείο στήθος μετά τα 20, όπου είναι όπως το μήλον, έτσι σφιχτό, ζουμερό. Το δεύτερο είδος γυναικείου στήθους είναι μετά τα 40, που γίνεται όπως το αχλάδι, έτσι λίγες στρωμένα, πέφτει μόνο πάντα το βάρος. Και ότι το τρίτο είδος γυναικείου στήθους είναι μετά τα 60, όπου γίνεται όπως το κρεμμύδι. Κλαίς το μόλις το δεις. Με χειροκροτάτε γενέκες εγκατάμαστούτα. Και έτσι σαν απάντηση, σκεφτήκαμε εμείς τρία και είπαμε τους, τα τρία είδη ανδρικού μωρίου. Για να μην οπαίους. Ή τώρα με τους Ευρωπαίους που έχουν την Προεδρία. Λοιπόν, ποια τρία είδη ανδρικού μωρίου υπάρχουν. Και κατατάξαμε τα ρίμι σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το ανδρικό μπέος μετά τα 20. Όπου είναι όμως το κυπαρίσι, ψηλό, γαμαρωτό, κορτοτό. Χωρίς το ζωής που είναι σκιά να πω που κάνει. Το δεύτερο είδος, κατηγορία, είναι το ανδρικό πέος μετά τα 40. Που είναι όπως το ηλιοτρόπιο, γέρνει αναλόγως. Μια μποτσί, μια μπορά, αναλόγως. Που είναι ο ήλιος. Καταλαβαίνεις. Και το τρίτο είδος του ανδρικού πέους είναι μετά τα 60, όπου γίνεται όπως το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τι εννοώ, νεκρό μου τη ρίζα και πάνω και τα μπαλάκια μόνο διακοσμητικά. Εντάξει, παιδιά, να μου έτσι και να τέχνω σε λαμβού κουλόντες. Άντε, μάνα, κάνε μου, κάνε μου, κάνε μου, κάνε μου, κάνε μου. Και ύστερα συνέχισα την κουβέντα. Και λέω, κατά πόσο ότι τελικά για τη γυναίκα δεν έχει σημασία το μέγεθος. Ελέα οι άντρες μετά με τους τα είπαμε. Τι να σας πω να μου πάρει, όχι έχει σημασία το μέγεθος. Εγώ θέλω το όπως τι ξεκούραση. Δηλαδή, είσαι ποσταμένη και πάει σπίτι να πνάσεις. Άλλο να κάτσεις πας στο σκαμπούι το τόσο να ξεποσταθείς και άλλο να κάτσεις πας στον τριθέσιο τον καραπέ να πνάσεις. Βάλες. Λοιπόν, η πρώτη πελάτα που ήθελαμε να πούμε, που μου είπε η Χρυσή Καλέξεδα, είναι ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολλά. Τραγουδά το μια έτσι, μην ξέρω τι ξέρετε, μια πρωτοψάλτη. Χαρτοκιβώτη Ανωνού. Απολογούμε από πριν για τις παραφωνίες. Χαρτόκασες. Για τις χαρτόκασες. Τώρα να μην πω ότι... Δείξε την πηγία. Δεν θα πω. Τι μένει το πεις για σκάσες. Πάρε τα λίγο πιο μετά. Το έχουμε. Give it. I will give it. I'll take it. Όλα. Κι έχω πλέον ξεμπερδέψει γράμματα ρούχα αντικείμενα φθηνά. Μια μετακόμιση ξανά στον δρόμο για το πουθενά και που θα βγάλει δεν το ξέρω ειλικρινά. Thank you.